Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε τα επόμενα λεπτά με τον κύριο Φίλη Παφίλιο, ο οποίος είναι σε κάθε περίπτωση εκλεγμένος δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη Γιάννενα Νέα Εποχή. Πήγατε πολύ ψηλά, κύριε Φίλιο. Αναμενόμενο, βέβαια, δεν ήταν κάτι που μας εξέπληξε αυτό. Δεν έκανα καμιά σκληρή μάχη. Ήταν αναμενόμενο, γιατί εντάξει, έχω πολύ μεγάλη αναγνωρισιμότητα και έχω πίσω μου 35 χρόνια συμμετοχής. Πολύ δυνατό πολιτικό βιογραφικό, δημοτικό βιογραφικό, τόσες φορές δήμαρχος. Λοιπόν, για πάμε τώρα εδώ μπροστά μας, γιατί έχω μια κρίσιμη εκλογική μάχη σε κάθε περίπτωση, κύριε Φίλιο. Τι λέτε για το αποτέλεσμα καταρχάς του πρώτου γύρου, πώς το χαρακτηρίζετε για την παράταξή σας? Κοιτάξτε, έχει μερικά περίεργα, αλλά όχι πολλά. Ήταν αναμενόμενο. Πιθανόν με λίγο μικρότερες ποσοστώσεις, με μια μικρότερη διαφορά θα το περίμενα εγώ. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα, γιατί στο δεύτερο γύρο το κοντέρ μηδενίζει. Αρχίζουμε από την αρχή. Η ψηφοφορία ξαναμπαίνει από την αρχή και τα κριτήρια είναι λίγο αλλιώτικα. Αυτό είναι. Δημιουργείται όμως μια παράσταση νίκης από αυτό το 9,4%. Όχι, να σας πω διαφορά. Ένα παράδειγμα μόνο. Εγώ όταν βγήκα για πρώτη φορά δήμαρχος, είχα 15,5 μονάδες διαφορά με τον Θόδωρο Γεωργιάδη και στο δεύτερο γύρο του 28 το έκανα 53. Να. Αυτά δηλαδή έχουν ξαναγίνει. Το 2002 εγώ έχασα για 250 σταυρούς. Δηλαδή αυτά τα οριακά γίνονται, στην αυτοδιοίκηση γίνονται. Έχουμε παραδείγματα σε όλη την Ελλάδα. Και το 19 πάλι. Ναι, βέβαια. Με 23% ο Μακαρίτης ο Ελισάβ βρέθηκε στο 50,5. Άρα λοιπόν αυτά είναι αντιστρεπτά, γιατί σας λέω το κοντέρ μηδενίζει και ξαναμετράει. Μερικές φορές είναι αντιστρεπτά, μερικές δεν είναι. Έτσι. Ναι, εντάξει, προφανώς. Αλλά πολλές φορές είναι αντιστρεπτά. Μάλιστα. Έχουμε πολλά το κοντέρ λέτε εσείς μηδενίζει. Πού θα κρυθεί λοιπόν ο δεύτερος γύρος, έτσι εδώ που βρισκόμαστε και όπως εξελίσσονται οι δυναμικές? Ο δεύτερος γύρος θα κρυθεί, γιατί φεύγουν από τη μέση τα προσωπικά, τα συγκινικά, τα φιλικά, τα υποχρεώσεις. Ένα σωρό κόσμος έτρεχε να εκλεγεί για να πάρει μετάθεση, έτσι. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Mm-hmm. Τώρα λοιπόν κρίνεται στα πρόσωπα των δημάρχων και στο ποιο θα είναι το συμβούλιο της πόλης. Δεν είναι μόνο το πρόσωπο του δημάρχου. Ο εκλογικός νόμος, δίνοντας τα 3/5 στον νικητή, του δίνει μεγάλη τα δύναμη. Τα πάντα, του δίνει όλα. Βέβαια, όλα. Τα δίνει όλα. Ο νικητής τα παίρνει όλα. Επομένως. Ο δεύτερος έχει 6 δημοτικούς συμβούλους. Ο πρώτος έχει 23. Βέβαια. Άρα λοιπόν, είναι και στα πρόσωπα. Εγώ έχω συνεργαστεί και με τα πρόσωπα της μιας παράταξης και με τα πρόσωπα της άλλης. Έχω δικαίωμα λοιπόν να έχω άποψη. Για πείτε. Τη συνεργάστηκα. Κάνοντας λοιπόν αυτή την προσημείωση. Και τη συγκριτική έτσι μεταξύ των θητιών. Βέβαια. Ναι. Και ξεκινάω καταρχήν ότι πρέπει να προσέλθει ο κόσμος να ψηφίσει. Όχι στην αποχή. Αυτά πρέπει να τα μετρήσουμε. Δεν έχει μεγάλη σημασία να κινητοποιηθεί ο κόσμος. Και επίσης ένα από τα σημαντικά κριτήρια που δεν το είπα πριν, πέρα από τα πρόσωπα και τα συμβούλια, από το πρόσωπο του Δημάρχου και τα συμβούλια, είναι και η αποτελεσματικότητα. Έτσι, ποια δημοτική αρχή είναι πιο αποτελεσματική. Πάμε τώρα στην προσομοίωση που λέω εγώ. Δηλαδή, αν βγει μια παράδειγμα, αν βγει παράδειγμα του κ. Μπέγκα, βλέπουμε ακριβώς τα ίδια πρόσωπα που είχε και στην προηγούμενη θητεία. Με ελάχιστες παραλλαγές. Λείπει ο Μακαρίτης ο Τσουμάνης, η γυναίκα του είναι σήμερα με τον κ. Παπαγεωργίου, λείπει ο Γκόλας, λείπει η Βούλα Ετσίλη, αλλά ως εκεί. Δεν υπάρχει καμία διαφοροποίηση δηλαδή και αναεκλέγονται και ψηλά μάλιστα τα ίδια πρόσωπα. Στον Δημήτρη του Παπαγεωργίου βλέπουμε μία ανανέωση σημαντική. Μπαίνουν καινούργιοι άνθρωποι, βγαίνουν οι παλιοί, προφανώς βγαίνουν, γιατί έχουν μεγαλύτερη. Μένουν και παλιοί όμως, γιατί καταρχάς είστε εσείς εκεί, έτσι, μένουν σε κάτι. Ναι, εντάξει, εγώ την τελευταία στιγμή μπήκα, δεν ήταν στα σχέδια. Σωστό, ναι. Άρα λοιπόν έχουμε δύο συμβούλια, γιατί τα συμβούλια παίζουν ρόλο, τι ψηφίζουν, τι αρμοδιότητα. Έχουμε πιο νέο συμβούλιο, λέτε, εάν εκλεγεί ο Παπαγεωργίου. Το ακούω. Και να σημειώσω και κάτι ακόμα. Το σύνολο του συμβουλίου εμπεριέχει πάρα πολύ καλά πρόσωπα, δυνατά, γνώστες της αυτοδίκης. Γιατί δεν μπορεί να πεις ότι ο κύριος Γκόντας δεν ξέρει, η κυρία Καλογιάννη δεν ξέρει, ο κύριος Κολόκας χρόνια ασχολείται, η κυρία Τσουμάνη. Έτσι. Έχει σημασία δηλαδή η σύνθεση του Συμβουλίου και η δυνατότητα να κουβεντιάσεις πολλά και σοβαρά ζητήματα. Τώρα, αν τους μετρήσω στην αποτελεσματικότητα, η αποτελεσματικότητα της περίοδου Ελισάβ Παπαγεωργίου, πέραν της διετίας COVID και όλα αυτά, είναι πολύ σημαντική.
Έχει αποτελεσματικότητα αυτή η δημοτική έχει, αρχή. Λέτε εσείς. Βέβαια. Για πείτε μου. Αυτό φαίνεται στα και έργα. Σε μένα και στον κόσμο. Βέβαια. Φαίνεται στις δράσεις. Τι λέτε. Φαίνεται σε αυτά τα οποία έχει κατοχυρώσει σήμερα και τα οδηγεί προς λύση. Δηλαδή, μα τη Δομπόλη, μα το γενείο του Κουσαλόνη, μα την επέκταση γεννηματά, μα την κλιματικά ουδέτερη πόλη. Αυτά είναι σημαντικά βήματα. Έτσι δεν είναι. Ο βιολογικός που τελείωσε. Αυτά είναι πολύ σημαντικά πράγματα. Η περίοδος 14-19 δυστυχώς δεν είχε έργο. Δεν είχε έργο. Έτσι, αυτό λέτε εσείς, αξιολογείται από τον κόσμο τώρα. Από τον κόσμο αξιολογείται και από τον κόσμο θυμούνται. Να, έργο με υπογραφή εκείνη τη περίοδου δεν υπάρχει. Υπήρξε μεγάλη προετοιμασία όμως έργων. Ναι, προφανώς. Αλλά και εγώ δεν τους άφησα, ανέτοιμους. Γιατί είχα παραδώσει 120 εκατομμύρια έργο, είχα σβήσει τα χρέη του Δημαρχείου, τους είχα παραδώσει ταμείο 4 εκατομμύρια. Από τα 24 που χρωστάγαμε, τους έδωσα 4 επιπλέον. Άρα λοιπόν ήταν μια περίοδος που ξεκίναγε από καλό σημείο. Έτσι. Δεν είχε αποτελέσματα. Δεν υπάρχει έργο της περίοδου που να πούμε, ρε παιδί μου, 14-19 έγινε αυτό. Αξιολογείται αυτό που λέτε. Αξιολογείται. Ναι, και θα αξιολογηθεί στην κάλπη τώρα. Προφανώς, πολλοί θα τα αξιολογήσουν και πολλοί θα τα σκεφτούν. Ναι, από εκεί και πέρα τώρα. Τώρα λοιπόν έχουμε κι άλλο ένα φαινόμενο. Έτσι. Έχουμε μικρότερη εκπροσώπηση της πόλης. Προσέξτε. Αν εκλεγεί ο Θωμάς Μπέγκας, έχουμε μικρότερη εκπροσώπηση της πόλης. Δηλαδή είναι περισσότεροι αυτοί από την περιφέρεια. Υπάρχει και αυτό ένα λεπτό σημείο που θέλει προσοχή. Το οποίο λέτε εσείς πρέπει να λάβουν υπόψη του λάβουν υπόψη και εντός και εκτός. Και εντός και εκτός. Και βέβαια το πολύ εξαιρετικό που πρώτη φορά συμβαίνει είναι τρεις παρατάξεις κεντροδεξιάς εκτός της δυνατότητας πλειοψηφίας. Αυτό είναι απίστευτο, έτσι. Πολύ διάσπαση, σίγουρα. Πολύ διάσπαση, στοιχίζει. Βέβαια, στοιχίζει και πολύ συλλεκτικότητα όλων των παρατάξεων. Δεν είναι, είναι φαινόμενο της ίδιας πολυδιάσπασης. Εσείς τώρα, μιας και το βάλατε αυτό, συναντηθήκατε με τους επικεφαλείς των παρατάξεων που εγώ έχουν δεν γίνει έκανα, απέξω με τον εγώ με δεν έχω, Γιάννη, δεν εγώ, έχω, εγώ, δεν εγώ, έχω εγώ, αυτή την ευθύνη. Δεν έχετε αρμοδιότητα. Δεν έχω την αρμοδιότητα. Εγώ είμαι σύμβουλος, μπορεί να βγήκα πρώτος, μπορεί να είμαι δήμαρχος, αλλά δεν έχω την αρμοδιότητα. Επειδή έχετε μια σχέση με τον Νίκο Κόντα σε κάθε περίπτωση και με την Τατιάνα Καλογιάννη. Προφανώς και έκανα συζητήσεις με διάφορους ανθρώπους. Ναι. Αλλά το χειρισμό τον είχε ο Δημήτρης Παπαγεωργίου. Δεν τον είχα εγώ. Διότι δεν μπορώ να απαντάω εγώ ανταυτού. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Εγώ δεν μπαίνω στο Δημαρχείο για να υποκαταστήσω τον Δήμαρχο. Εγώ μπαίνω για να βοηθήσω τον Δήμαρχο. Έτσι. Γιατί δεν διεκδικώ τίποτα. Άρα λοιπόν. Το μεγαλύτερο κομμάτι αυτών των παρατάξεων που θα κινηθεί, εκτίμηση τώρα. Κατά τη δική μου, εκτίμηση και με βάση αυτά τα οποία μου έρχονται σαν πληροφορίες, θεωρώ ότι το μεγαλύτερο κομμάτι θα κινηθεί προς Δημήτρη Παπαγεωργίου. Εκτός από ένα κομμάτι της κυρίας Καλογιάννη. Αυτή είναι η πληροφορία μου. Το μεγαλύτερο κομμάτι της κυρίας Καλογιάννη θα κινηθεί προς το Θωμά. Η βάση της κυρίας Καλογιάννη, όσο κατεβαίνει προς τα κάτω στην ιεραρχία της παράταξης, τόσο θα γυρίσει προς τον κύριο Παπαγεωργίου. Προς την κορυφή της παράταξης, από ό,τι γνωρίζω, υπάρχουν κάποια μικρά έτσι, ακόμα αγγυλώσεις υπάρχουν. Αγγελός για εσάς, απλά διαφορετική επιλογή τώρα. Okay, ναι. Προφανώς. Ναι. Θα παίξει ρόλο πολύ πόσο συμμετοχή θα έχουν οι ψηφοφόροι των τριών αυτών παρατάξεων. Θα έρθουν, θα ξανάρθουν, δεν θα έρθουν. Είναι ερωτήματα που δεν τα ξέρουμε ακόμα. Και βέβαια, εκείνο το οποίο συζητιέται πάρα πολύ στην πόλη είναι δύο πράγματα. Ναι. Το ένα, αν υπάρχει ευλογία του ΣΥΡΙΖΑ προς κάποια παράταξη. Ναι. Είδα και το ρεπορτάζ σας όσο ήμουν έξω. Ναι, ναι. Δεν υπάρχει καμία αλλαγή απόφασης του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό, κατά συνείδηση. Καμία. Τέλειωσε. Ισχύει τέλειωσε. Το κατά συνείδηση. Τέλος, γιατί υπάρχει μια φημολογία τέτοια, εντέχνως διασπυρόμενη, η οποία είναι ψευδεστάτη. Μάλιστα. Και ένα δεύτερο θέμα το οποίο θα παίξει πολύ, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν ανάγκη το Δημαρχείο. Δεν το χρειάζονται. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που στο Δημαρχείο δεν τους ξεπίσουν που δεν την πόρτα για τίποτα. Αυτός ο κόσμος όμως τι θέλει. Το αρέσει να γίνει πολύ ωραία. Το αρέσει να λειτουργήσει στο Γιαννιώτικο του Κοσαλόνι. Θέλει να πάρουμε το Βελισάριο. Θέλει να λειτουργήσει εδώ πόλη σαν υπηρεσίες. Θέλει να γίνει ο παραλίμνιος πεζόδρομος. Αυτός ο κόσμος γιατί να ψηφίσει Παπαγεωργίου και όχι Μπέγκα. Γιατί ο Παπαγεωργίου τα έχει δρομολογημένα. Και τα έχει και χρηματοδοτημένα, έτοιμα. Γι' αυτό. Το ουδέτερα κλιματικά δε. Υπάρχει πολλοί κόσμος. Εγώ δεν επισημαίνω και κάτι ακόμα. Επισημαίνω τη Λίμνη. Έτσι, η Λίμνη, εγώ έχω αποκτήσει μια τεράστια εμπειρία από το φορέα.
ο φορέας του Νοέμβριο θα παρουσιάσει όλες τις μελέτες που είχα προκηρύξει εγώ τότε σε πλήρη παρουσία πλέον και με πλήρη συμπεράσματα, και καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένα κομμάτι που με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Μάλιστα. Θέλω λοιπόν να είμαι στην πλειοψηφία, όχι απλώς για να είμαι, αλλά για να μπορώ, χρησιμοποιώντας και τον μηχανισμό του Δήμου, να προχωρήσω τα θέματα της λίμνης. Και σε αυτό ίσως να είναι και η τελευταία μου υπογραφή, έτσι. Γιατί μεγαλώσαμε τώρα, μην κοροϊδευόμαστε. Μια χαρά. Είμαι, αλλά μεγαλώσαμε. Δεν λέει η αλήθεια η ταυτότητα η δική σας, δεν λέει η αλήθεια. Ναι. Βέβαια, υπάρχει ακόμα ένα σημείο που συζητιέται πολύ έντονα στην πόλη. Συζητιέται αυτό με αφορμή τη δήλωση της κυρίας Κιτσανού. Ναι. Δηλαδή, είναι φανερό πλέον ότι η σκληρή ομάδα του ΠΑΣΟΚ έχει ηγεμονεύσει στο χώρο της παράταξης Μπέγκα και ουσιαστικά βάζεις από την πόρτα του Μπέγκα και στην ουσία μπαίνει από το παράθυρο η ομάδα Βαγγέλη Αργύρη Κασί. Είναι καθαρό. Ονόματα, μάλιστα. Βέβαια, τι να μην το πω εγώ. Για πείτε. Ναι. Τα πει η κυρία Κιτσανού, δεν είναι θέμα να πω εγώ. Ναι. Άρα λοιπόν, αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να μας προβληματίσει. Και δεν το λέει μόνο η κυρία Κιτσανού, το λένε κι άλλοι. Έτσι, δεν μπορώ να πω ονόματα, αλλά γιατί δεν είμαι εξουσιοδοτημένος, αλλά έχω κάνει συζητήσεις και είναι πάρα πολύ δυσαρεστημένοι οι άνθρωποι του χώρου αυτού. Αφού αρχίσατε να λέτε ονόματα, συνεχίστε το. Δεν μπορώ να πω άλλα ονόματα, πάντα δεν έχω εξουσιοδότηση. Η κυρία Κιτσανού είχε το θάρρος να το πει δημόσια. Ωραία. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι το επίπεδο έργου που επιτελέστηκε αυτά τα χρόνια, η τεράστια επέκταση του βιολογικού και η επίλυση του προβλήματος της λάσπης, η οποία θα αποφέρει και κέρδη στην ΔΕΗ. Τα έργα που έχει αντιμετωπίσει πάρα πολλά και οι συνδέσεις θα αποφέρουν κέρδη. Αυτά ανοίγουν το δρόμο για να αλλάξουμε προς το καλύτερο τα τιμολόγια. Και το θέμα της καθαριότητας, για το οποίο το χτυπάνε όλοι, και είναι σοβαρό, δεν το αμφισβητεί κανένας. Όμως, για να γίνει καθαριότητα, αγαπητέ μου κύριε Ντόκα, χρειάζονται δύο πράγματα: μηχανήματα και προσωπικό. Από την ώρα που έχεις μηχανήματα και δεν έχεις προσωπικό, δεν μπορεί να γίνει. Αλλά οι παρατάξεις αυτές, και κυρίως ο κύριος Μπέγκας που είχε σοβαρή ευθύνη, διότι είχε εφαρμόσει το σύστημα της συμπλήρωσης της καθαριότητας με εργολαβίες, αρνήθηκαν να το ψηφίσουν. Αρνήθηκε ο κύριος Μπέγκας να το ψηφίσει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και εσύ τη άλλη, όταν χρειάστηκε να πάρουμε προσωπικό με κινητικότητα που μπορούσε να γίνει, αρνήθηκαν να ψηφίσουν την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας. Όχι, πρέπει να λέμε και ποιος έχει την ευθύνη κάθε φορά. Σας ακούω, δεν σας στέλνει ποτέ το λόγο να λέτε ότι θέλετε. Συμπερασματικά λοιπόν, εγώ εντάχθηκα σε αυτή την προσπάθεια για να προσφέρω. Και είπα και συγκεκριμένα τα θέματα που θέλω. Έτσι, είναι τα κοινωνικά ζητήματα, η λίμνη και ο πολιτισμός. Και όταν λέω πολιτισμός, δεν εννοώ γενικά και όριστα. Υπάρχουν συγκεκριμένες δράσεις που δεν έχουν πιαστεί μέχρι σήμερα. Από ένα παράδειγμα, ξέρετε πόσο φωτογραφικό αρχείο υπάρχει στην πόλη? Άπειρο. Πρέπει να συγκεντρωθεί, να ψηφιοποιηθεί. Πρέπει να γίνει ένα δίκτυο σημαντικό για όλες τις πινακοθήκες της Ηπείρου. Αυτά δεν έχουν γίνει. Μάλιστα. Είναι πάρα πολλά τα ζητήματα. Επομένως, εγώ συμπερασματικά θεωρώ τον Δημήτρη Παπαγεωργίου ως ένα εξαιρετικό υποψήφιο δήμαρχο. Το απέδειξε και στην ολιγόμενη θητεία του μέχρι σήμερα. Δεύτερον, θεωρώ ότι το συμβούλιο που θα εκλεγεί υπό τον Δημήτρη Παπαγεωργίου είναι το καλύτερο που μπορεί να εμφανιστεί με τα δεδομένα τα οποία αυτή τη στιγμή καλούμαστε να αποφασίσουμε. Τρίτον, θεωρώ ότι η συμβολή πολλών ανθρώπων μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να είναι σημαντική, γιατί την ξέρουν την αυτοδιοίκηση. Πάρα πολλοί κόσμοι. Ωραία. Άρα λοιπόν για αυτούς τους λόγους, μάλιστα, εγώ καλώ τους φίλους και τους συμπολίτες μας και τους συνδημότες μας να στηρίξουν τον Δημήτρη Παπαγεωργίου. Θα σας αξιολογήσουν την Κυριακή, να πω. Προφανώς. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Φίλιο. Και εγώ ευχαριστώ. Σε λίγο, μην φύγετε, κυρίες και κύριοι, σε λίγο θα είμαι εδώ με τον κύριο Στέφανο Ζα.